έργα είναι ρούχα. Κάνω εκπομπή περίπου 13 χρόνια στην τηλεόραση και πόσα χρόνια στο ραδιόφωνο, πολλά χρόνια τώρα, μην λέμε ηλικίες. Πάντα ήμουνα, είμαι και θα είμαι αισιόδοξος, διότι πιστεύω ότι το λαϊκό τραγούδι έχει βαθιές ρίζες, ο λαϊκός πολιτισμός είναι ο λαϊκός ελληνικός πολιτισμός και δεν έχει βέβαια καμία σχέση με το ότι προβάλλεται και εκπέμπεται. Αδιαφορούμε παντελώς, εδώ κάνουμε το μεράκι μας και θεωρώ ότι το συγκρότημα στο οποίο σήμερα κάνουμε αφιέρωμα, η Μπάντα Λάικα, είναι ένα συγκρότημα που αποδεικνύει ότι δικαίως έχω αισιοδοξία. Γιάννης Καρδιακός. Γεια σας πάλι. Ευχαριστώ που ήρθες, φίλε. Εγώ ευχαριστώ που μας κάλεσες. Θέλω να μου πεις δύο λόγια, πρώτα απ' όλα για σένα, για τη διαδρομή σου, κιθάρα, πολλά χρόνια στο κουμπέτι, να το πω ελληνικά, έτσι. Από πότε ξεκίνησες? Το 90. Το 90 στην Πάτρα, σαν φοιτητής.
Για σπουδές σε κατέβη, είχα τελειώσει και στρατιωτικό, οπότε έπρεπε να δουλεύω και στην Πάτρα. Εκεί κάναμε το συγκρότημα. Εκεί κάναμε το παλιό, τους Πέδες. Τους Πέδες Εντάξεις. Ήσουν στους Πέδες Εντάξεις, ήσουν εσύ, ο Κορδάτος. Ο Ασής Κορδάτος, ο Αντώνης Αρδηλιάνος και ο Γιάννης ο Καραμπάνος. Οι οποίοι κρατήσατε, δεν είναι... Καλά πήγαμε, ναι. Αρκετά χρόνια, έτσι. Ναι, ξεκίνησαμε το 1996 με δισκογραφία, αλλά πέταμε το 1990-91 στην Πάτρα, σε διάφορα μαγαζιά και εγώ τα καλοκαίρια πήγαινα στη Σκόπελο. Καλά, στη Σκόπελο είναι. Η Σκόπελο είναι Σκόπελο. Ναι, ήταν έτσι το έτσι καλό. Με δώρο, ας πούμε, που μου είχε μια τύχη, ας πούμε, να πάω το καλοκαίρι για να δουλέψω 4 καλοκαίρια. Σκόπελο. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτούς που περάσαν από τη Σκόπελο, γιατί δεν έχουν πάρει είδηση τι έχει γίνει στη Σκόπελο. Και νομίζω ότι θα έχουν περάσει περισσότεροι από αυτούς που έχουν σφραγίσει πάρα πολύ. Υπάρχουν και κάποια βίντεο που βρήκα πρόσφατα που είναι πολύ συγκινητικά. Πιτσιρικάδες πολύ. Θα κάνουμε μια εκπομπή για τη Σκόπελο. Μπανταλάικα. Πιο καλό είναι το πάνταλάικα, αλλά μπανταλάικα. Ναι. Ο Νονός είναι ο Σαμίωτης ο Στράτος που παίζει κρουστά στην Πάντα. Αυτός έδωσε το όνομα.
Μπάντα δεν ήταν να γίνει μπάντα, δηλαδή έγινε με αφορμή πριν 2 χρόνια που είχα ζητήσει με τον, με τις διαδρομές, ένα μαγαζί, να κάνω κάποια 4-5 πέμπτες αφιερώματα στο λαϊκό από το 60, ας πούμε. Το Βαγγέλη του Κατσάνου. Το Βαγγέλη του Κατσάνου. Ναι. Και μου λέει, ωραία, να το δούμε, σκέψτε στο μυαλό, είχα τα τραγούδια περίπου που ήθελα να παιχτούν, για να κάνουμε ένα αφιέρωμα 4-5, οπότε ήταν πάμε να φτιάξω την μπάντα, ας πούμε. Οπότε έκατσα κάτω εδώ τι θέλω και σαν πρόταση όσοι σώστος είπα ήταν όλοι με ναι, ας πούμε. Δηλαδή είχα κάνει και εναλλακτικές, αν δεν έρθει κάποιος ποιος μπορεί να έρθει. Είναι πολυπρόσωποι η μπάντα, έτσι. Είναι 8 άτομα, δεν είναι λίγα. Αυτό βέβαια από τη μια είναι πολύ καλό γιατί παίζεται και υπάρχει ένας καταπληκτικός ήχος, αλλά από την άλλη είναι λίγο δύσκολο κίνητο να κουνηθεί όλο αυτό το πράγμα, γιατί ο καθένας παίζει αλλού και είναι και δεν συμφέρει άμα είναι τόσα άτομα. Όχι. Αλλά το μεράκι είναι μεράκι. Έτσι. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της μπάντα Λάικα ως συγκρότημα? Να σου πω εγώ αυτό που άκουσα. Εγώ άκουσα να παίζεται πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια και μάλιστα χωρίς διακοπή. Ναι. Αυτό μου άρεσε πολύ. Ναι, χωρίς διάλειμμα. Ναι. Όχι χωρίς διάλειμμα. Το ένα τραγούδι αλλάζεται μετά άλλο κολλητά και είναι, και είναι ναι. Και πάρα πολύ σωστή σειρά για μένα. Μακάρι. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, αυτό βγαίνει από την παρέα. Το χαρακτηριστικό της μπάντας είναι πάντως οι χαρακτήρες. Όχι σαν παίκτες, εντάξει, έτσι κι αλλιώς μπουζούκια είναι. Τι θα μπορούσε να είναι. Να είναι πάντως 2 μπουζούκια σίγουρα. Να υπάρχει μπάσο και κουστά. Ο κορντεόν, πιάνο ενίοτε έρχεται ο Αθανασίας Τάσος που παίζει, είναι γκέστ, ας πούμε, αν και ξεκινήσει σαν βασικό μέλος, αλλά έρχεται βοηθάει, αλλά αυτό που λες ότι είναι τέτοια μουσική που παίζουν και σε καλές δουλειές και μεγάλες, και είναι και δύσκολο να βρεις και στις πρόβες και κάποιες μέρες κοινές, πέρσι δηλαδή, με το ζόρι βήκα μια Πέμπτη, προς το τέλος. Για να κάνετε πρόβα. Και για να παίξουμε, και για να κάνουμε εμφανίσεις. Είναι κλεισμένες και οι Πέμπτες, ας πούμε. Πέρσι έμειναν ελάχιστες προς το τέλος της σεζόν, ας πούμε, και εμφανιστήκαμε. Τα τραγούδια ποιος τα επιλέγει εσύ, Γιάννη? Στην αρχή, ναι, έκανα εγώ μια επιλογή, τη μεγαλύτερη. Μετά, όταν τελειώσαμε τα φύρα μας διαδρομές από τα επόμενα χρόνια, και όλοι μαζί. Ziguala, ziguala. Pois o ήλιο στο φεγγάρι και το φως μου, το μονάκριβο στολίδι σε του κόσμου, με ένα κρινή ομορφιά πάντοτινή χαρά μου. Ζιγουάλα, ζιγουάλα, ζιγουάλα. Ζιγουάλα, ζιγουάλα, ζιγουάλα. Παίζουν ποιο είναι
και το πικρό παραπονό σου. Αν μου φύγεις δεν θα αντέξω το χάμο σου. Με λακρινή ομορφιά μου, πάντοτινή χαρά μου. Ζιγουάλα, ζιγουάλα, ζιγουάλα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο, ένα παλιό φίλο από τα χρόνια που δενόταν τα τσάλι στην Πάτρα, τα δύσκολα χρόνια και αργότερα, πάλι δύσκολα χρόνια στην αρχή, όταν άνοιξε το μαγαζί του και περάσαν κάποια χρόνια δύσκολα μέχρι που επέβαλε αυτό που έπρεπε, το ελληνικό τραγούδι. Να είναι καλά ο Γιώργος. Σαν βγαίνει το φεγγάρι, ο όνειρος σου γελά στα σημεί που κυλά, σιριανά με βαρκάρι. Καϊρό,
σημερινή εκπομπή είναι ξεχωριστή, διότι θα μιλήσω με έναν άνθρωπο τον οποίο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια και δεν το περίμενε ποτέ κανείς να κάνουμε τον Γιώργο τον Άσιο κατά κόσμο Batman εκπομπή. Γιώργο, τι κάνεις? Καλά, όλα καλά. Καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα, Πάρη. Έχουμε την ίδια μέντα για το λαϊκό τραγούδι. Πολλά χρόνια. Τα τελευταία 30 τουλάχιστον που είναι το Batman, συν κάποια από την Πάτρα που ξεκινήσαμε. Εσύ το Batman το άνοιξες το 80... Το 89. Το 89. Τον Οκτώβριο του 89. Είναι ένα μαγαζί σήμα κατά τεθέν, πλέον, για τους ανθρώπους που αγαπούν το λαϊκό τραγούδι. Και πίσω από όλα αυτά ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε το μεράκι του... Ναι. Επάγγελμα εντός εισαγωγικών. Σιγά μην το έκανες επάγγελμα, ποτέ δεν το έκανες. Εντάξει. Ναι. Ήταν βιοποριστικό όμως. Βιοποριστικό. Βέβαια. Λαϊκά, μόνο. Ναι. Εντάξει, μπήκανε και κάποια εντός εισαγωγικών έντεχνα. Δηλαδή, ήταν καινούργια σκηνή τότε που είχε εμφανιστεί το, μετά το Σοκράτης, ο Μάλαμας, ο Θανάσιος, ο Παύλος, ο Κωνσταντίνου. Mm-hmm. Όλα αυτά τα παιδιά δηλαδή, Θηβαίος, όλοι. Που είχαν δημιουργήσει αυτό το νέο κλίμα. Ταυτόχρονα έπαιζε και Θοδωράκης, Χατζηδάκης. Μα είναι λαϊκοί. Ακριβώς. Όλο αυτό το φάσμα του ελληνικού καλού τραγουδιού. Όμως έπαιζαν και πράγματα που δεν μπορούσαν και τραγούδια που δεν ακούγονταν αλλού. Ναι, εντάξει. Έτσι. Βέβαια. Καταρχήν κάναμε και βραδιές γραμμοφώνου με τον Οικία τον. Δεν μπορώ να θυμηθώ το επιθετό, τέλος πάντων. Ένας ρέκτης. Ερχόταν με γραμμόφωνα και έφερνε από Μάρκο μέχρι. 78 άριδες, ναι, 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 ναι. Κάθε Δευτέρα κάναμε τέτοια πράγματα. Να ζήσεις καινούργιες συγκινήσεις, να μ' ακολουθήσεις σε κέντρα λαϊκά. Να δεις γλυκιά μου κι άλλα πιο ωραία, τέτοια πιο σπουδαία απ' τα κοσμικά. Θα σε γλεντήσω με κέφια ρωμαϊκά, με τζιφτετέλια σιρτά και σε βέντικα, και θα απολαύσεις σε κόλπα ρεβέντικα, μιλιά ρετσίνα και λαϊκό τσατσά. Θα ακούσεις νότες να πέφτουν τριγύρω σου, θα δεις ρυθμούς που θα αρέσουν στον τύπο σου, κι άλλα πολλά που δεν θα δες στον τύπο σου, φιλιά ρε τσίνα και λαϊκό τσατσά. Αυτό το after πώς ξεκίνησε, γιατί όλοι στο, το Batman το ξέρουν ότι ο ήλιος βγαίνει και εμείς συνεχίζουμε. Εντάξει, γεγονός. Το Batman ξεκίνησε την καριέρα του σαν βραδινό, μια after μάλλον μαγαζί, το 96 όταν οι παιδες εντάξει είχαν έρθει να παίξουν στο Χάραμα με Μητσιά Λεωνάρδου.
Λοιπόν, τα παιδιά μερακλείδες, μόλις τελειώνα το πρόγραμμα, πέραν εγώ συνήθως έκλεινα μία-μιάμιση τέτοιες ώρες. Πέρανε τηλέφωνο ο Κορδάτος, ο Γιάννης, ο Γκαρδιακός. Έλα Γιώργο, μην κλείσεις, ερχόμαστε. Και έτσι ξεκίνησε στόμα-στόμα να γίνεται και καλλιτεχνικό στέκι. Δηλαδή, είναι κατά βάση καλλιτεχνικό στέκι. Ήτανε. Ναι. Και τώρα έρχονται. Έρχονται, πώς δεν έρχονται. Απλά τότε γίνονταν πολύ μεγάλη και διακίνηση ιδεών πάνω στα τραγούδια, στα σχήματα, ξέρεις αυτό το τραγούδι του τάδε ή αυτό. Συμφωνώ μαζί σου. Πρέπει να πούμε τώρα εδώ βέβαια ότι εσύ τήρησες μία εξαιρετικά ορθόδοξη τακτική, δηλαδή θα μπορούσε ο Μπάτμαν να αλλάξει γειτονιά, να αλλάξει μαγαζί, να πάει σε μεγαλύτερο. Παρέμεινες εκεί που ήσουν και είσαι. Ναι, εντάξει, ήταν αιμονή. Όμως αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που κατά βάση έχει μεράκι. Δεν έχει τη μεγιστοποίηση του κέρδους, να το πω οικονομικά, ως στόχο μόνο. Όχι, κοίταξε. Εντάξει. Μπόρεσα να και μπορώ και ζω αξιοπρεπώς. Αυτό μου έφτανε. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα αν υπήρχε μεγαλύτερο μαγαζί. Μπορεί να χαλούσε και το κλίμα. Δεν ξέρω, ναι. Ναι. Δηλαδή, εδώ μια ανακαίνιση έκανα που επιβάλλεται τότε. Γιατί εντάξει, ενοχλούσαμε τη γειτονιά, γινόταν χαμός μετά. Με τις μουσικές μερακλώναμε. Τέσσερις φορές έχω κάψει πέντε, ξέρω εγώ πώς τα ηχεία. Λοιπόν. Και από φίλους μουσικούς μετά άκουσα, ας πούμε, ενώ είχε. Εντάξει, και εμένα μου άρεσε όπως ήταν το παλιό Batman. Όταν άλλαξε, έγινε πιο στενό, φύγαν τα τραπεζάκια, φύγανε κάποια πράγματα. Πάλι δυσκολοχώνευτο, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Μέχρι που μου λέγανε το έκανα ζαχαροπλάστιο. Θα γυρίσω όλα
σου όλα σου τα κλάματα. Τώρα θέλω τα δεσάμνη στα αγριά τα ράματα. Τώρα πια δεν θα γυρίσω όλα σου τα κλάματα. Πες μου λίγο τα μέλη, γιατί είναι... Τα μέλη είναι ο Δημήτρης Ωρέπας, μπουζούκι και φωνή. Είναι ο Θοδωρής Οξυντάρης, μπουζούκι και φωνή. Ο Αντώνης Οξυντάρης, κιθάρα, ακουστική και φωνή. Η Μαρία Ιτσάμι, τραγούδι. Ο Θανάσης Σοφράς, στο μπάσο. Και ο Σαμιώτης ο Στράτος, στα κρουστά. Και ενίοτε είναι και ο Αθανασίας ο Τάς, που μας παίζει πιάνο. Και ακορντεόν. Και ακορντεόν, α, ναι, το ακορντεόν. Ακορντεόν είναι ένα ταμπουράκι, ο οποίο αυτό είναι αυτό που λέμε η κυκλοπαίδεια. Δηλαδή, παρόλο που είναι πολύ μικρό, ελάχιστα κολλάει και μπορεί να κολλήσει σε πολύ γνωστά κομμάτια που λες, δεν γίνεται να μην το ξέρει αυτό, ενώ σου λέει, ας πούμε, τα. Το ξέρω τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρο είναι μουσικό ερευνητή. Έτσι, μπράβο. Είναι μουσικό ερευνητή. Και είναι και πολύ καλό παίχτη. Άντε, συντάμε, ναι. Είναι πολύ καλό παίχτη. Μια βραδιά χωρίς καμιά αιτία. Μα του αλήτη η καρδιά δεν σου κρατάει κακία. Μα εγώ αντίς να σε μισήσω θέλω ακόμα κι ας φωνώ για να μη σε λυπήσω. Μικρή, να το μετανοήσεις για του αλήτη την καρδιά θα κλάψεις θα δακρύσεις. Η Πάντα Λάικα έκανε εμφανίσεις και κάνει, συνεχίζει έτσι. Ναι, ναι. Παίζεται στις Ρίζες, στις Ρίζες στον Κεραμικό κάτι τις Πέμπτες. Ναι, τις Πέμπτες. Εγώ που ήρθα και το τράβηξα, μου είχαν εντύπωση ότι ήταν μια βεντάλια ηλικιών. Έτσι. Δεν ήταν ούτε μεγάλη ναι, ούτε μικρή, ήταν πολύ πράγμα. Ναι, έτσι. Έτσι είναι και η Πάντα. Έτσι είναι και η Πάντα. Σωστά, σωστά. Από το 24 μέχρι. Τώρα ο Θανάσης ο Σοφράς έχει παίξει τώρα με Καρατζίδη. Είναι από τους πολύ παλιούς μουσικούς ας πούμε, που παίζουν ακόμα. Το Θανάσης. Ο Θανάσης είναι. Και είναι και ο Καμπουράκης που είναι από τους νεότερους, ας πούμε. 24 με τον Μπλεμπλική. Ναι, ναι, δεν έχει σημασία. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν είναι πολύ σημαντικό ότι τραγουδάν πολύ. Ναι, αυτό το θέλαμε. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι στη βραδιά που ήρθαμε εμείς για το γύρισμα ήταν στη θέση του Θοδωρή, του Ξυντάρη που ανέβηκε για λίγο ναι. Ο Ιώσης Κορακάκης, ο Βασιλάκης, γιατί αντικατέστησε το Θοδωρή, έτσι. Ναι, ναι. Έκανε μια επέμβαση ο Θοδωρής, τώρα εντάξει, ναι, έχει επανέλθει.
σιγά σιγά, αλλά είχαμε τον Βασίλη. Ο Βασίλης είναι φίλος των παιδιών, είναι δεμένος με Βασίλη. Χρόνια, αγαπάει. Ξέρω όλους και την οικογένεια Ξιντάρη και το... Λέω... Όλοι, τους μουσικούς ξέρω όλους, έτσι. Ναι. Πώς είναι... συνδέθηκε ο Βασίλης, δηλαδή, ήταν επιλογή του Θοδωρή, άμε και, το... και δικιά μας. Το αρέσει το λαϊκό. Την καρδιά. Σε μια νύχτα μου έχεις κάνει το φτωχό κορμί σαν το δέντρο που το κάψαν χίλιοι κεραυνοί. Γιατί με πρόδωσες, γιατί. Πάλι δε χώραγε να γράψω τι τραβήξα τη νύχτα αυτή. Γιατί με πρόδωσες, γιατί. Σε μια νύχτα μου έχεις κάνει άσπρα τα μαλλιά, μαύρη την καρδιά. Σε μια νύχτα μου έχεις κάνει το φτωχό κορμί σαν το δέντρο που κοτσάψαν γίνει και να μείνει. Γιατί με προδώσες, γιατί. Κουρασμένη μου ψυχή άσυ απάνω στην πληγή μου που άνοιξες κι άλλη πληγή. Γιατί με πρόδωσες, γιατί. Σε μια νύχτα μου έχεις κάνει άσπρα τα μαλλιά, μαύρη την καρδιά. Σε μια νύχτα μου έχεις κάνει το φτωχό κορμί σαν το δέντρο που το κάψαν χίλιοι κεραυνοί. Γιατί με πρόδωσες, γιατί. Γιατί γλυκιά μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις και σήμερα και χθες. Και την καρδιά μου σκίζεις χωρίς να μου το λες. Θαρρείς δε σ' αγαπώ, θαρρείς δε σ' αγαπώ, θαρρείς δε σ' αγαπώ, μα εγώ όμως προτιμώ μαύρη γης να πάρω παρά να σ' αρνηθώ. Γιατί γλυκιά μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις και σήμερα και χθες. Και την καρδιά μου σκίζεις χωρίς να μου το λες. Να είχα δυο καρδιές, και να είχα δυο καρδιές, και να είχα δυο καρδιές, εσένα δυο φορές. Και πάλι θα αγαπούσα, γλυκιά μου και μην κλαις.
Παρίς δε σ' αγαπώ, Παρίς δε σ' αγαπώ, Παρίς δε σ' αγαπώ, μα εγώ όμως προτιμώ τη μαύρη γης να πάρω παρά να σ' αρνηθώ. Γιατί γλυκιά μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις και σήμερα και χθες, και την καρδιά μου σκίζεις χωρίς να μου το λες. Γύρισε κοντά μου αγάπη μου μεγάλη, γυρνά τη χαρά μου κοντά σου να βρω πάλι. Γύρισε κοντά μου αγάπη μου μεγάλη, μακριά σου στιγμή τι να κάνω, τα προσμένω κοντά μου να γυρίσεις, τι μ' αφήσεις, μονάχο μη μ' αφήσεις. Γύρισε κοντά μου αγάπη μου μεγάλη, γυρνά τη χαρά μου κοντά σου να βρω πάλι. Γύρισε κοντά μου αγάπη μου μεγάλη. Προσευχή τα χείλη μου, τα χείλη μου για σένα με λένε, και τα μάτια μου μερόνυχτα κλαίνε, μερόνυχτα κλαίνε, να ξαναρθείς κοντά μου μέσα στην αγκαλιά μου. Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω, σκίζω τα βουνά και παντού ρωτάω, ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω, ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω. Γιατί μ' αρνήθηκες, μ' αρνήθηκες χαμένο μου τέρι, που να βρίσκεσαι κανένας δεν ξέρει, κανένας δεν ξέρει, που να σε βρω γλυκιά μου, τρύπη παρηγοριά μου. Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω, σκίζω τα βουνά και παντού ρωτάω, ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω, ποιος είδε τα μάτια.
παιδάκια που αγαπάω. Έχεις μεγάλη συλλογή? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εντάξει. Έχω. Εγώ ήθελα ένα τραγούδι κάποτε και σε πήρα τηλέφωνο, το βρήκα βέβαια μετά. Ένα που ξεκινάει και λέει «Γεια σου Καράφλα», το ξέρεις στην αρχή. Α, ναι, τον Καρά, βέβαια. Ναι. Το έχω. Αυτό το έχω και 45 νομίζω. 45 είναι, το βρήκα και εγώ στο Μοναστηράκι 45. Το έχω, τον Καρά. Να σου πω, με την Μανταλάικα πώς έμπλεξε? Κοίταξε, με τον Γιάννη έχουμε στενούς δεσμούς φιλίας. Σου είπαμε, τους παιδες εντάξει με τα παιδιά δηλαδή. Το οποίο αυτά ήταν και το έναυσμα, αν θέλεις, της μεγάλης πορείας του Batman. Και ήρθε ο Γιάννης και μου λέει έτσι και έτσι. Κάναμε ένα σχήμα που παίζουμε λαϊκό τραγούδι. Και βέβαια, όταν το άκουσα, έπαθα σοκ. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ, όχι μόνο. Και σκέφτηκα, είπα του Γιάννη, του λέω, εσύ φέτος έχουμε τα 30 χρόνια του Batman, να το γιορτάσουμε, ας πούμε, και έτσι θα ήθελα να παίξεις. Και έγινε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Ναι. Αλλά τα παιδιά παίζουν και πιστά και τι να σου πω, δηλαδή εγώ γοητεύομαι όποτε τους ακούω, τους έχω ακούσει αρκετές φορές, πάλι είναι σαν τους ακούω πρώτη φορά. Μανταλάικα σκοπεύει να κυκλοφορήσει δίσκο, να ανακατευτεί με τη δισκογραφία. Εντάξει, το έχουμε σαν σκέψη. Όχι, ότι βασικό σκοπός είναι τώρα να παίζουμε, γιατί όσο μπορούμε, είναι δύσκολο να μαζευόμαστε. Όσο υπάρχει χώρος και χρόνος, διαθέσιμες μέρες δηλαδή, να παίζουμε. Αυτό είναι ο στόχος. Γιατί μας αρέσει, δηλαδή αυτό όντως ισχύει που σου λέω. Από την πρόβα φάγει, από την πρώτη πρόβα. Δηλαδή... Μα βέβαια σας αρέσει, γιατί και ο ήχος που βγάζετε είναι πρωτόγνωρος, έτσι. Εγώ δηλαδή είχα πολλά χρόνια να ακούσω συγκρότημα που να πω, όπα τι γίνεται εδώ. Σου το λέω ευθέως. Να είσαι καλά. Φαρμάκι λίγο-λίγο μου ρίχνει στη καρδιά. Φαρμάκι λίγο-λίγο μου ρίχνει στη καρδιά. Γιατί να με πληγώνεις μ' αυτή την αγωνιά. Έφυγες μια νύχτα
πληγώνεις μ' αυτή την αγωνιά. Γιατί να με πληγώνεις μ' αυτή την αγωνιά. Μη μ' αφήνεις άλλο στη μαύρη μοναξιά. Μη μ' αφήνεις άλλο στη μαύρη μοναξιά. Λείπει σου την καρδιά μου που τόσο σ' αγαπά. Και λιώνει η νύχτα μένα και σένα ναι ζητά. Αγάπη μου γλυκιά, πως θα γυρίσεις πάλι σε μένα μια βραδιά. Φαρμακή μη μου ρίχνεις άλλο στην καρδιά. Γιατί να με πληγώνεις μ' αυτή την αγωνιά. Γιατί να με πληγώνεις μ' αυτή την αγωνιά. Πληγώσει φαρμάκι πικρό, πικρό πολύ πικρό. Που αν ήταν άλλο θα σ' είχε μισήσει. Μα εγώ σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Με πονάς, γι' αυτό με βάσανεις. Δε μ' αγαπάς, αληθινά. Με τυραννάς. Ψάρι στα χείλη καιρό, πολύ καιρό. Ξέρω τι θέλεις, μα τι να σου κάνω, αφού σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Είναι όλοι πάρα πολύ καλή μουσική και αρκετοί από αυτούς, το ξέρεις και εσύ, το ξέρω και εγώ, μπορούν να δημιουργήσουν. Γιατί δεν βάζετε στο μυαλό σας να γράψετε και κανένα τραγουδάκι? Ναι, τώρα αυτό το λέω και εγώ. Α, το λες και εσύ. Ότι ναι, πιστεύω ότι πρέπει να γράψουν. Όλοι δηλαδή οι μουσικοί πιστεύω να γράψουν. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το ζητούμενο. Το ζητούμενο. Ειδικά από τους Μπουζουξίδες. Το σελισκάρο δηλαδή πρέπει να γράφουν. Εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή, όλοι αυτοί που αφήσανε τα παλιά μπουζούκια που λέμε, ας πούμε, είχαν γράψει. Ναι, και αυτοί που δεν γράψαν και αφήσαν παίξηματα αδικηθήκαν. Ναι. Αδικηθήκαν, θα μπορούσαν να γράψουν. Απλά είναι λίγο δύσκολο τώρα, και ειδικά στο στίχο. Λυπηθώ που σε χάσα, γιατί σε αγαπούσα και θα χαρώ που γλίτωσα, αφού δε μ' αγαπάς. Θα λυπηθώ που γέλασες, ενώ παραμιλούσα
και θα χαρώ που γυρίσες και με παρακαλά. Ίσως έγινε η αγάπη, ίσως έτσι είναι φυσικό. Ίσως, αλλά δεν υπάρχει ίσως. Ίσως κι είναι κάτι τραγικό. Λυπηθώ που σε χάσα, γιατί ήσουν ο Θεός μου, και θα χαρώ που γλιτώσα το δρόμο της ντροπής. Θα λυπηθώ που γέλασες και με πνίγει ο καημός μου, και θα χαρώ που διάλεξες συγγνώμη να μου πεις. Ίσως έγινε η αγάπη, ίσως, ίσως έτσι είναι φυσικό. Ίσως, αλλά δεν υπάρχει ίσως. Μίσως είναι κάτι τραγικό. Εσύ Γιάννη είσαι και εκπαιδευτικός, δεν είσαι? Ναι. Είσαι και εκπαιδευτικός. Και για δουλειά. Και για δουλειά τώρα, ναι, σαν εκπαιδευτικός. Και αυτό είναι μεράκι. Ναι. Οι περισσότεροι όμως από τους συμμετέχοντες στην Πάντα Λάικα είναι μουσική-μουσική, έτσι. Ναι, όλοι βιοπορίζονται από αυτό. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον, ξέρεις αυτό που λέει, εγώ είμαι φτωχός και ο άλλος, και εγώ μουσικός είμαι. Ναι. Κάτι τέτοιο. Αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως επιμένουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Επιμένουν. Θεωρείς ότι, επειδή εσύ τώρα είσαι παλιά καραβάνα, έχεις κλείσει κοντά 30 χρόνια στην πιάτσα. Θεωρείς ότι αυτοί, γιατί έχουν βγει πάρα πολύ καλή μουσική. Α, πολύ πιο πρικισμένοι από τους παλιούς, ενώ θεωρητικά ναι, ναι, κλπ. Θεωρείς ότι αυτό το πράγμα δεν είναι τροχοπέδι για να βγαίνουν νέοι μουσικοί? Το βιοποριστικό. Βέβαια. Είναι. Υπάρχει ελπίδα. Βλέπω νέα παιδιά που ασχολούνται με τον μπουζούκι. Συμφωνώ μαζί σου απολύτως. Ναι. Ναι, βλέπω νέα παιδιά. Παραδοσιακή σχολή της Άρθας έβγαλε εξαιρετικούς μουσικούς. Έχουμε 5 μουσικά πανεπιστήμια, 40 μουσικά λύκεια περίπου. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, Μιστακίδης κάνει δουλειά, Πάπος, ποιο να πρωτοπώ, δηλαδή. Εταιριάρχες θέλουμε με μεράκι, γιατί δεν υπάρχουν. Ναι. Εταιρείες δισκογραφικές εννοώ. Ναι. Ηχολήπτες θέλουμε με μεράκι, δηλαδή θέλουμε μεράκι, να το πω. Εντάξει, ναι, αλλά τα μαγαζιά νομίζω είναι θέμα τώρα, γιατί κάπου πρέπει να παίζεις. Είναι χώρος που μας αφορά, ας πούμε, δηλαδή, που θα παίξει μουσική. Και τους μουσικούς. Ναι. Αυτά μειώνονται. Δηλαδή, μαγαζί τώρα, ας πούμε, έτσι μεγάλο που να μπορεί να χορεύει κιόλας, ώστε να λειτουργεί ναι, και ο χορός μαζί, γιατί είναι ένα κομμάτι που το έχουμε αφήσει λίγο έξω. Δεν υπάρχουν ελάχιστα τώρα, έτσι, να έχεις άνεση να χορέψει, εννοώ. Ναι, βέβαια. Το λαϊκό έχει χορό. Το λαϊκό έχει χορό. Βέβαια, όταν λέμε λαϊκό χορό, δεν εννοούμε να ανεβαίνει πάνω στα τραπέζια και να γράφει. Όχι, δεν εννοείς χορό. Ναι, 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 γιατί έχουμε, ο χορός με το χορό έχει διαφορά. Ναι, ναι, και επειδή είναι και στα λαϊκά και κυκλική χορή και ομαδική, θέλεις κάποιο χώρο. Τα δύο μαγαζιά είναι ελάχιστα πλέον στην Αθήνα. Πως κι ανε να λένε ότι είμαι αμαρτωλή, που λιώνω
έχουν το δικαίωμα για σένα να μου λένε αστήθια μου πως και ναι. Να τρέχω σαν τρελή για να σε βρω, να λιώνω να πονώ, να λαχταρώ. Γιώργης τραγουδιστής, ο Πάτμαν τραγουδιστής. Εντάξει, δούλεψα Πάτρα κάποια 4 χρόνια εκεί. Ως τραγουδιστής. Ναι. Με ποιους θυμάσαι? Ναι, με τον Χρήστο το Δελιβοριά στο πιάνο, με τον Αργύρη τον Μπράτσο, ένα εξαιρετικό μπουζουξί από τις Σέρες. Ο Γιάννης ο Αντωνιάδης ήταν μπασίστας, ζει τώρα στο Βόλο, στα Λεχόνια. Ο Λάμπης ο Φλαμιάτος, που έχει ένα jazz bar στην Πάτρα, εξαιρετικό. Να σου πω, τι τραγουδούσες εσύ? Και έκαναμε αναβίωση τότε και του ρεμπέτικου τραγουδιού. Έτυχε να δουλέψω μαζί με Μπαγιατέρα και Ρομίτη Καλφόπουλο. Το Σπύρο. Ναι, ναι. Αυτοί είχαν έρθει στην Πάτρα για κάνα μήνα. Εγώ έβγαζα το πρώτο πρόγραμμα, ήταν η εποχή που... Για πότε μιλάς τώρα? Το 75. Τραγουδούσα Αντάρτικα. Εγώ τραγουδούσα Αντάρτικα και Θοδωράκη. Άντε και Κανασαβόπουλο. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, βέβαια μετά υπήρχε... τέλος πάντων, ναι, εκεί έπαθα, ας πούμε, εκεί γνώρισα αυτούς τους ρεμπέτες που λέμε από... Και η Ρόζα στα τελευταία της τραγούδησης. Τι να σου πω, δηλαδή, Καλφόπουλος, ας πούμε, δεν έβγαινε, δεν ήταν γυαλισμένο το παπούτσι, δεν ανέβαινε στην πίστα. Ναι. Την Μπαγιατέρα τον ανέβαζε ο γιος του τότε, τυφλός. Αλλά και αυτός θέλει να είναι στην πένα, δηλαδή, άνθρωποι με τεράστια... Παλαιά σκοπής. Έτσι, και αξιοπρέπεια μεγάλη, δηλαδή. Βέβαια, υπήρχε στην Πάτρα τότε, εντός εισαγωγικών σκυλάδικο, που δεν ήταν σκυλάδικα, για μένα ήταν λαϊκά μαγαζιά, έτσι. Και για να εκτονωθώ πήγαινα στο Κανκάν μετά. Κατά τα Ιωθώτα. Μπεζαίδε Στάκης. Να σου πω, αυτοί τι τραγουδούσαν εκεί, ρεμπέτικα, τα δικά τους τραγουδούσαν εκεί. Ναι, 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 ναι. Σε ποιο μαγαζί? Στο Σάκη, στην πλατεία Ομονίας. Εκεί γεμάτο, πανικός, Μιλάμε πάρει ότι δουλεύαμε 6 μέρες τη βδομάδα, δηλαδή και αυτό, γιατί θέλαμε μια μέρα να ξεκουραστούμε. Και κάναμε 2 προγράμματα καθημερινά, Παρασκευή, Σάββατο, 3, παρακαλώ. Μπουάτ. Γιατί ακούω καμιά φορά τώρα... Σκάψιμο, Ναι, ακούω τώρα τραγουδιστές που λένε 5 τραγούδια, λέει πω, έκλεισα, τι έκλεισε την πόρτα, κλείσε την πόρτα, τώρα άσε με, τι έκλεισες. Μου λέω, έφευγα από εκεί και πήγαινα μετά στον Μπεζαϊδέ, γιατί, για να τραγουδήσω κάνα ζαμπέτα, να τραγουδήσω κάνα... Διονυσίου. Κάνα στράτο, ναι, κάνα πάριο. Γιατί τότε τους θερούσαμε σκυλάδες, δηλαδή, έτσι. Ναι, βέβαια, τα σημερινά σκυλάδικα μπροστά σε Κίνα, η Κίνα είναι ύμνη. Έλα τώρα, βέβαια. Η Κίνα είναι ύμνη. Βέβαια. Κάθε καρφί του
πίκρα γέλιο. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Το περνά γεράς και βροχή, μα ήταν λιμάνι και αγκαλιά και γλυκιά παντοχή. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι. Κι ας είμαστε φτωχοί. Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά, στην τρύπια στέγη του άστρα και του γεια. Κάθε του πόρτα υδρότας κι αναστεναγμός, κάθε παράθυρο του κι ουρανός. Μα όταν έρχονταν η βράδια μες στο στενό σοκάκι ξεφαρτώναν τα παιδιά. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Αστέρι μου, εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Στην Μπανταλάικα τραγουδάς. Εντάξει, όποτε με καλούν τα παιδιά, ναι. Αλλά η Μπανταλάικα είναι. Τι σου λέει, τι σ' αρέσει αυτοκέφαλος. Τι σ' αρέσει να τραγουδάς. Ερωτικά τραγούδια περισσότερο, δηλαδή κάνα Στράτο. Καζατζίδη, δεν τολμάω. Το λατρεύω δηλαδή. Καβαλά. Και πάνω. Πάνω. Και ίσως να έχω και τη χρειά, δηλαδή. Ναι, κάπου, να ταιριάζω κάπου. Κάπου ακουμπάς, κάπου ακουμπάς ναι. Εκεί. Σταμάτησε όμως το τραγούδι, έτσι. Ναι, ναι, γιατί δεν είχα. Να. Τέλος πάντων, είχα δώσει μια συναυλία τότε στο Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας με Καλογιάννη και Αρλέτα. Με είχε ακούσει. Τώρα αυτό είναι όφυρα. Όχι, όφυρα. Πες, ναι. Κανονικά. Ναι. Και με είχε ακούσει τότε ο Μαρκόπουλος. Τότε ήταν και στα τελευταία του ο Νίκος Οξυλούρης. Μου είπε όταν γυρίσω Αθήνα να πάω να τον βρω και τέτοια. Μετά πήγα Στρατό, έκατσα δύο χρόνια ακό, υπεύθυνος ορχήστρας εκεί βέβαια, τραγούδισα, έκανα. Αλλά γύρισα Αθήνα, έπρεπε και, να και έπρεπε να δουλέψεις με το μαγαζί. Όχι, έπρεπε να δουλέψω σαν λογιστής. Α, ναι. Βέβαια. Α, μάλιστα. Είμαστε και συνάδελφοι. Έχω τελειώσει τα ΤΕΗ. Στατιστική επιχειρήσεων χρωστάω ακόμα. Ναι. Όχι, είχα καταγγείλει τον καθηγητή για χουντικό. Δεν με πέρασε ποτέ. Γι' αυτό. τώρα έφυγε προφανώς αυτός. Ναι, εντάξει. Τώρα, να εντάξει. Σου πω, Γιώργη, να σου πω κάτι. Στα 65 να πάω πάρω πτυχίο. Γιατί να πάρεις πτυχίο. Άμα με προσλάβεις στο γραφείο. Ναι, αμέ, όποτε θες. Thank you.
να περιμένω κάποιο δειλινό. Μόνο για μένα ναι καράβι, δεν έχει πια να ταξιδέψω και τα λιμάνια και οι κάβοι και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω. Μόνο για μένα ναι καράβι, δεν έχει πια να ταξιδέψω και τα λιμάνια και οι κάβοι και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω. Ζωή είναι στην απόξω, δεν είναι στην απόξω το λαϊκό τραγούδι. Γιατί σου κάνει. Όχι, όχι. Τώρα συζητάμε για μα. Ξέρει γιατί είναι στην απόξω. Ναι, όχι εμεί, όλο ο κόσμο. Ξέρει που θέλω να καταλήξω. Ξέρει που θέλω να καταλήξω. Άνθρωποι σαν τον Κυρομίτη, σαν τον Παγιαντέρα που φύγανε παλιά, αλλά υπήρχαν και άνθρωποι που φύγανε πιο εδώ. Ναι. Μου λέει ο Παρπαγκύρο και μου Φλουζέλη, εγώ λέει έλεγα 80 τραγούδια και τώρα με καλούν από δύο και φεύγω, ντρέπομαι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν τους θέλανε τα μέσα, αλλά δεν θέλανε και αυτοί τα μέσα. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορείς εύκολα να το πολλά είχαν να κουλαντρήσεις τώρα τον Κερομίτη και τον Καλφόπουλο να του πεις, θα πεις εκείνο και θα πεις το άλλο. Όχι βέβαια. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Όχι, όχι. Είχαν ειδικό βάρος. Ή ο Μπίνης, ας πούμε. Τραγουδήσαν για το μεράκι τους αυτοί, ήταν πραγματικά ήταν. Ίσως και εσύ για το μεράκι σου παίζεις μουσική και λίγοι, όσοι κάνουν το μεράκι τους δεν κάνουν έκπληση γιατί αλλιώς δεν θα είναι μεράκι, ρε Γεωργία. Μα. Έτσι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και τραγούδα έτσι κι αλλιώς, να σου πω, δεν μπορώ να λέγεται. Για που είσαι λακελογιστή, το ξέρει. Εντάξει, θα κάνουμε δίσκο τώρα με σένα. Έτσι, να σε καλά. Μπανταλάικα και εμεί. Έτσι, έτσι. Να σε καλά. Ευχαριστώ, Γιώργη. Thank you.
σκοτεινιάσμα που με βαραίνει. Πίκρη ανάμνηση σαν μαχαιριά. Πρωτοφθινόπωρο που με πεθαίνει. Πρωτοφθινόπωρο χωρίς χαρά. Πρωτοφθινόπωρο που με πεθαίνει. Πρωτοφθινόπωρο χωρίς χαρά. Φανταστικά ήταν απάτη, κι αν κάτι έλπιζα έχει χαθεί. Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη, τέτοιο φθινόπωρο τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη, τέτοιο φθινόπωρο μη ξαναρθεί. Την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω, και εσύ μου δίνεις και μια πίδωρα παραπάνω κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω την παγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω, και εσύ μου δίνεις και μια πίδωρα παραπάνω για πληρωμή. Λαχταράει και πεθαίνει, να τη βλέπει σαν ξένη. Και τι δεν κάνω την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω, και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου, τι δεν κάνω, και μ' αποφεύγεις σαν αλήτη, σαν ζητιάνω κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω την παγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω, και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω για πληρωμή. Λαχταράει και πεθαίνει, να τη βλέπεις σαν ξένη. Και τι δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου, τι δεν κάνω, και μ' αποφεύγεις σαν αλήτη, σαν ζητιάνω κάθε στιγμή. Ευχαριστούμε.
ικανός για να σε σώσω. Δεν είμαι ικανός για να σωθώ. Καμιά φορά μπορεί να σε σκοτώσω για να βρω αφορμή να σκοτωθώ. Δεν είμαι ικανός για να σε σώσω. Δεν είμαι ικανός για να σωθώ. Αγάπη όλο ζηλιά κι όλο κλάμα, αγάπη που δεν γνωρίσε χαρά. Κι οι δυο μας θεατρίνοι σε ένα δράμα που κάποτε θα γίνει συμφωνά. Αυτή η ζωή δεν είναι αγάπη, είναι μια μάχη δίχως νικητή. Είναι φιλί με πόνο και με δάκρυ, είναι βροχή που πνίγει τη γιορτή. Δεν είναι αυτή η ζωή, δεν είναι αγάπη, είναι μια μάχη δίχως νικητή. Αγάπη όλο ζηλιά κι όλο κλάμα, αγάπη που δεν γνωρίσε χαρά. Δυο μας θεατρίνοι σε ένα δράμα που κάποτε θα γίνει συμφορά. Την Πανταλάκα θα σκουπεύετε να την κάνετε βόλτα στην επαρχία να... Στην επαρχία, η Πανταλάκα είναι δύσκολο να κάνει βόλτες, γιατί υπάρχουν, δηλαδή, 60 άρτες βλέπουμε το καλοκαίρι non-stop εκεί πέρα, τρίμηνα. Στην Ανατολή. Ναι. Στη Σκόπελο. Καλοκαίρια. Θα δούμε τώρα, πρέπει να βρούμε φόρμες, γιατί υπάρχουν προτάσεις και πέρσι, δηλαδή, είχαμε για γύρω-γύρω. Κάνατε τίποτα πέρυσι, δεν μπορέσατε να συγκεντρωθείτε. Γιατί ο καθένας είναι. Δεν γίνεται. Είναι το πρόβλημα όμως των συγκροτημάτων αυτό. Πρέπει να είναι πρωτεύων, αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Ναι. Εντάξει, τώρα το πάμε όσο μπορούμε με αυτό που είπα, να βρίσκεται χρόνος και διάθεση. Διάθεση υπάρχει. Ο χρόνος είναι ένα θέμα τώρα με την πάντα αυτή που παίζουν. Ξένος τώρα πια και δεν χωράω στη δική σου την καρδιά. Θα φύγω σαν ένας θεός ξεθοριασμένος, ξένος για πάντα ξένος. Εγώ που ήμουνα θεός θα φύγω τώρα σαν τρελός, θα φύγω σαν κυνηγημένος. Εγώ που ήμουν αθεός θα φύγω τώρα σαν τρελός, αποκλήρως και πικραμένος. Εγώ ξένος, εγώ ξένος. Σ' αγάπησα πολύ, για
απ' την αγάπη έχω τόσο πικραθεί. Θα γίνω τώρα ένα σταθμός λησμονημένος, ξένος για πάντα, ξένος. Εγώ που ήμουν αθεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός, θα φύγω σαν κυνηγημένος. Εγώ που ήμουν αθεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός, αποκλήρος και πικραμένος. Εγώ ξένος, εγώ ξένος. Γεια σου Αλέξη, καλά. Εγώ που ήμουν αθεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός, φύγω σαν κυνηγημένος. Εγώ που ήμουν αθεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός, αποκλήρος και πικραμένος. Εγώ ξένος, εγώ ξένος. Το ρεπερτόριο βέβαια που έχετε, εμένα με εντυπωσίασε γιατί είναι μεγάλο. Δεν είναι δηλαδή, δεν λέτε λίγα τραγούδια. Όχι. Λέτε πολλά τραγούδια. Και λέτε τραγούδια που δεν ακούγονται. Κάποια από αυτά, ναι. Είναι ακούγονται, λίγο... Δεν ακούγονται. Δεν ακούγονται και ο κόσμος όταν τα ακούει τα θυμάται. Ναι. Και οι νέοι τα μαθαίνουν. Είναι και αυτό. Ναι. Τον έζησα τον κόσμο και τον είδα. Είναι η καρδιά μου μαύρος ουρανός που κρύβει κεραυνούς και καταιγίδα. Ξεχύλισε ο πόνος την ώρα που με πνίγει ο καημός. Αυτή την ώρα θέλω να με μόνος, δεν θέλω τη συμπόνια κανενός, δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Κάθε πιλάκο. Στο νερό πόσες φορές δεν μου βρέξαν τα χείλη. Ακόμα κι γυναίκα π' αγαπώ, ακόμα κι καλύτερη μου φίλη. Ξεχύλισε ο πόνος την ώρα που με πνίγει ο καημός. Αυτή την ώρα θέλω να με μόνος, δεν θέλω τη συμπόνια κανενός, δεν θέλω.
θέλω τη συμπόνια κανένα. Δακρύα στα μάτια μη με κοιτάς. Το ξέρεις πως θα φύγω, το ξέρεις πως θα φύγω. Μη μου ζητάς να μείνω, μη μου ζητάς. Το ξέρεις πως θα φύγω, το ξέρεις πως θα φύγω. Μη μου ζητάς να μείνω, μη μου ζητάς. Σε καλή μου, σήμερα σε καλή μου. Με δάκρυα στα μάτια μη με κοιτάς. Τις πιο γλυκές στιγμές μου, τις πιο γλυκές στιγμές μου. Μη τις ποτίζεις δάκρυ, μη τις χαλάς. Τις πιο γλυκές στιγμές μου, τις πιο γλυκές στιγμές μου. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ να σε ευχαριστώ. Πάντα λαϊκά. Πάντα λαϊκά. Όπως θέλετε. Μεγάλωνο πόνο στην καρδιά. Έφυγες και μαράζωνο κουκλά μου γλυκιά. Τα δικά σου μαύρα μάτια δεν τάνεις μόνο. Κι ας με κάνανε κομμάτια λιώνω και πονώ. Μακριά μου πως αντέχεις, πως βαστάς. Και γι' αυτόν που αγαπούσες τώρα δε ρωτάς. Τόσα χρόνια με κερνούσες χάδια και φιλιά. Μα απόψε ίσως να σε σ' άλλη αγκαλιά. Τα παντελόνια βήματα